Τρεις εγγραφείς λοιπόν με γενέθλια την Κρήτη μαζί για να μιλήσουν για αυτή την επίδραση στο έργο που βαλάνε τον τόπο, τους τόπους, τις πόλεις και τα χωριά της Κρήτης. Δύο γυναίκες, μια ιερακλειώτισσα που έμεινε στην Αθήνα, στην Πάτρα και τώρα στην Αθήνα, μια χανιώτισσα που μένει στο Ηράκλειο και ένας νεότερος συγγραφέας, Γέννη Μαθρέμα της ιερακλειώτικης ενδοχώρας που κατοικεί στο γενέθλιο τόπο. Η Ρέα Γαλανάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο, σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Αθηνών κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Έχει γράψει και εκδώσει ποίηματα, διηγήματα, δοκίμια και μυθιστορήματα. Έργα της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, πολυβραβευμένες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και τον Οκτώβριο του 2022, με κορυφαία την τιμή, της απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Ευθείας για την προσφορά της στα γράφτα από την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, που μας τιμάει να την παρουσίασε τη σειρά. Η Ρέα Γαλανάκη ισχυρίζεται ότι η Κρήτη υπάρχει στο έργο της σαν ένα αστεράκι που τη φωτίζει. Η Νίκη Τρουλινού γεννήθηκε στα Χανιά, έκανε νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στα χρόνια της δικτατορίας, ζει στο Ηράκλειο, άσκησε μαχόμενη δικηγορία και διδασκαλία, έχει γράψει διήγηματα, μυθιστόρημα, δοκίμιο, ταξιδιωτική λογοτεχνία και έχει επίσης μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες. Ο Μιχάλης Αλβάτης γεννήθηκε στο Ζαρό, στους πρόποντους του Ψιλορίου. Από τα 18 ζει στο Ηράκλειο. Ασχολείται με την καλλιέργεια της οικογενικής περιουσίας, ενίοτε μαγειρεύει το καλοκαίρι, έχει γράψει νουβέλα και διηγήματα και τώρα μυθιστόρημα. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Το θέμα το γνωρίζουν όλοι και ο λόγος στην κυρία Ρέα Γαλανάκη. Αξιωματάτη κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι. Γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1947. Στην ηλικία μου, η συνειδητοποίηση του φίλου μου φαίνεται σαν ένα βιωματικό παλίνζιστο, όπου η πρώτη εγγραφή επικαλύπτεται κατά καιρούς από καινούργιες επιστρώσεις, από καινούργιες δηλαδή σκέψεις και βιώματα. Δέχομαι φυσικά την ψυχαναλυτική άποψη ότι η πρώτη εγγραφή βρίσκεται στη βρετική παιδική ηλικία και αναφέρεται κυρίως στο υποσυνείδητο. Πιστεύω ωστόσο ότι για μένα δεν ήταν καθοριστικά μόνο τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, μα εξίσου και τα πρώτα νεανικά μου χρόνια, και αυτό το εξηγώ. Είναι η φάση που η συνειδητοποίηση περνάμε από το υποσυνείδητο στην πλήρη συνείδηση, θα έλεγα. Στα 20 μου αποτόλμησα μια επανάσταση, μοιραία για μένα, που ξανάχτισε το δικό μου σύμπαν, δίνοντάς του διαστάσεις καινούργιες, στέρεες και διαρκείς, παρά τον κατά καιρούς προβληματισμό μου, ακόμη και για αυτή τη βαθιά τομή στη ζωή μου. Ήταν πρώτα απ' όλα μια επανάσταση του φίλου απέναντι στην ανελαστική πατριαρχία της Κρήτης, που απαιτούσε την καθυπόταξη μιας κόρης ήδη φοιτήτριας στο δεύτερο έτος των σπουδών της, πλην όμως ανήλικη σύμφωνα με τους τότε νόμους. Απαιτούσε λοιπόν να επιστρέψει στις επιταγές των γονιών της που με βίαιο τρόπο απέρριπταν την πρώτη νεανική ερωτική της σχέση. Εκ των υστέρων πάντως παρατηρώ ότι η επανάστασή μου έγινε ακριβώς με τον τρόπο που όριζαν οι άγραφοι κρητικοί νόμοι, δηλαδή με απαγωγή. Επειδή και το αρχαίο εθνικό δίκαιο έχει φυσικά τις δικές του παραγράφους για την ενυπακοή των γυναικών, παρόλο που συνήθως τις τιμωρεί σκληρότατα αν κάτι πάει στραβά και συνήθως πάει. Μια επανάσταση φίλου λοιπόν με κίνητρο τον έρωτα. Είχε όμως και άλλες πλευρές, ήταν κοινωνική, αφού μέσα στην γερμανική κοινωνία η αστική μου οικογένεια ήταν πιο ευκατάστατη και προβλημένη. Ήταν πολιτική, αφού και οι δυο μας ήμασταν στα 20 μας αριστεροί, κάτι το θελυρό και αποτρόπαιο για τις δύο βενζινικές μας οικογένειες. Ήταν ιστορική, αφού έλαβε χώρα λίγο μετά το χοντικό πραξικόπημα του 67 και εμείς οι φοιτητές, ιδίως ο Νίκος Γιαννανάκης, ήταν ένας από τους ιδρυτές της παράλληλης φοιτητικής οργάνωσης Ρήγας Φεραίος, με αποτέλεσμα τη δική του κυρίως θρηκτή ταλαιπωρία για 6 χρόνια. Εδώ την εισέλεγε, θα αναφέρω και τον πρόεδρο της πρώτης παράλληλης φοιτητικής οργάνωσης εναντίον της Χούντας Ρήγας Φεραίος,
που ήταν ο Χανιώτης, και γι' αυτό τον αναφέρω, Μανώλης Ψιμβουλάκης, που πέθανε σε ένα πολύ περίεργο αεροπορικό δυστύχημα, λίγο αργότερα. Λοιπόν, δύο, πώς στηρίχθηκε όμως αυτή η πολύπλευρη συνειδητοποίηση του φίλου, αυτή η τολμηρή απόφαση της γυναικείας μαγεξέγερσης, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι στηρίχθηκε στη μόρφωση, στα που λέμε γράμματα. Πάλι είναι ένα μεγάλο βάρος τα γράμματα. Από παιδί μου άρεσε η λογοτεχνία και διάβαζα μανιωδώς. Ευτυχώς η φιλαναγνωσία μου, που θα μπορούσε να θεωρηθεί επικίνδυνη για ένα κορίτσι, υποστηρίχθηκε από τους εγγράμματους γονείς μου, ήταν γιατροί κυρίου και με σπουδές και στο εξωτερικό, και πολύ περισσότερο από μερικούς εμπλουσμένους καθηγητές που επήγησαν να έχω στη μέση εκπαίδευση, κυρίως στο Μενέλαο Παρλαμά. Σημειώνω ότι μέχρι τα 18 μου, μεταξύ άλλων, είχα διαβάσει την Οδύση του Νίκου Καζαντζάκη, τον Ερωτόκλητο, τον Μακαριάνη, από τις Εκδόσεις της Γαλαξίας, όσο και πάρα πολλά κείμενα της εκκλησιαστικής μας γραμματείας, ενώ έφτανα και άριστες εκθέσεις. Παράλληλα, είχα μια στενή και εγκάρδια σχέση με την κριτική διάλεκτο και με την αγροτική παράδοση, όπως την προσλάμβανα μέσα από τις αγράμματες γυναίκες που ζούσαν στο σπίτι μας, τη γιαγιά και τις κοπελιές μας, υπήρχαν πάντα δύο, αλλά και τους συγγενείς μας από τα χωριά. Θα ξεχώρισα τρία χαρακτηριστικά αυτού του αγροτικού πολιτισμού και της κριτικής διαλέκτου που μου χαρίστηκαν ισορροπώντας την αστική μου εκπαίδευση. Πρώτον, την αποδοχή, την πλήρη αποδοχή, αυτά είναι φοβερό, της γυναικείας υποταγής στις επιθυμίες του πατέρα, αδερφού, συζύγου, αφέντη. Μια υποταγή που ωστόσο έδινε ένα ισορροπημένο ρυθμό στη ζωή αυτών των γυναικών, κάτι που με εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Β' ο συναισθηματικός κόσμος εκείνων των γυναικών, λες και τα ερωτικά κυρίως αισθήματα που τους είχαν απαγορευτεί, τις οδηγούσαν, δεύτερον συμμετέχει, λες και τα ερωτικά αισθήματα που τους είχαν απαγορευτεί, τις οδηγούσαν προς την αποδεκτή κοινωνικά συμπόνια για τον άρρωστο, τον δυστυχισμένο, τον παλαβό, τον φτωχότερο. Συχνά μάλιστα μέσω μιας ελεήμονος χριστιανικής πίστης. Τρίτον, η συνέχιση από αυτές τις αθόρυβες γυναίκες ενός υψηλότατου, μακραίωνος, χωρίς υπογραφή πολιτισμού, δηλαδή της ιθαντικής, της μαγειρικής, της χρήσης ιαματικών βοτάνων, ενίοτε και πρακτικών που θα μπορούσαν να ανήκουν στην λεγόμενη μαγεία. Στους κριτικούς, στους οπωσδήποτε για νέους κριτικούς, ανήκαν το όνομα, τα όπλα, η οικονομική και δημόσια ζωή, η ιστορία και η αθανασία, ενώ στις γυναίκες τους η ανωνυμία, η σιωπή, η υποταγή και ο ανυπόγραφος φθαρτός πολιτισμός τους. Και οι δύο μου είχαν αγγίξει, αλλά πιο πολύ συμβάτησε από τις γυναίκες. Τρίτον, με ποιο τρόπο λοιπόν επηρέασαν όλα αυτά την αντίθετη ζωή μου και το λογοτεχνικό μου έργο. Ως προς τη ζωή μου, θα πω απλώς ότι έκανα τις επιλογές μου στηριγμένες στα αισθήματά μου και στην προσωπική μου ηθική, αρνούμενη τον κονφορμισμό, είτε τον επιδεικτικά αστικό, είτε τον καλογερίστικο αριστερό. Άλλοτε κερδισμένοι και άλλοτε χαμένοι φυσικά. Ως προς την επίδρασή τους στο λογοτεχνικό μου έργο, τίνω λίγο πολύ να καταλήξω στο εξής. Πρώτον, ως λογοτέχνης υπήρξα πάντα λίγο αιρετική. Τα έργα μου συνειδητά δεν ανήκαν ποτέ στον κανόνα της λεγόμενης γυναικείας λογοτεχνίας, που δεν είναι φυσικά γυναικεία, αυτή η ροζ λογοτεχνία, δηλαδή στην απροβλημάτιστη για τα πάντα, την ευπόλυτη και την βαθιά συντηρητική. Εμένα άλλα με τραβούσαν και αυτό φάνηκε και ίδια τα τρία πρώτα μου μυθιστορήματα. Διατυπώθηκε και δημοσιεύτηκε σχεδόν αμέσως από τον Δημήτρη Μαρονίτη, τον Ρόντερ Μπίτον, αργότερα και από τον Βαγγέλη Κατσιβασιλείου, ότι με αυτά τα βιβλία, τα τρία πρώτα μου μυθιστορήματα, ανανέωσα το είδος του ξεχασμένου από το Μεσοπόλεμο ιστορικού μυθιστορήματος. Ευρύτερα, βέβαια, στην κοινωνία, υποθέτω και στα λογοτεχνικά κυκλώματα, κάτι τέτοιο δεν ήταν αναμενόμενο από μια γυναίκα συγγραφέα. Η ιστορία και η χρήση της ιστορίας δεν ήταν ποτέ δουλειά των γυναικών. Δεύτερον, το μόνο που με απασχολούσε πάντα ήταν να γράψω ένα σύγχρονο και βαθιά ανθρώπινο μυθιστόρημα. Δεν επαναπαύτηκα λοιπόν στην κατάκτηση παύλα ανανέωση του ιστορικού μυθιστορήματος, αλλά ενσυνείδητα δοκιμάστηκα και σε άλλα είδη, όπως το εντελώς μυθοπλαστικό, το μυθιστορηματικό χρονικό, το υπηρετικά αυτοβιογραφικό.
Ο λόγος είναι ότι πολύ απλά δεν πιστεύω στα επιμέρους είδη της λογοτεχνίας, αλλά μόνο στη λογοτεχνία ως σύνολο και κατά βάθος μεγαλείου να ταυτίζομαι με κάποιο είδος. Ανήσυχη και επιθετική, άλλες φορές έγραφα δουλεύοντας με ένα μοντέλο, δηλαδή ένα υπαρκτό πρόσωπο που με συγκινούσε και ταυτιζόμουν εν μέρει μαζί του, άλλες πάλι φορές δημιουργούσα μέσω της μυθοπλασίας φανταστικούς χαρακτήρες, φυτεμένους όμως στον εαυτό μου και την γύρω μου πραγματικότητα. Τρίτον, δεν συμμορφώθηκα ποτέ στα βιβλία μου, ούτε καν στα πρώτα νεανικά μου ποίηματα, με τις επιταγές του συσσαγιστικού ρεαλισμού. Κυρίαρχης ακόμα αισθητικής αρχής της αριστεράς που ήθελε τις ιστορίες μακρόασπρες. Γιατί? Ίσως έφταιγαν τα λογοτεχνικά μου διαβάσματα, ίσως και η κλασική μου παιδεία και ο ενοφθαλμισμός της μέσα στα βιβλία μου, ίσως ένα πιο φιλέρευνο και βαθιά μοναχικό βλέμμα με διέσωσαν από τη διχρωμία του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, αλλά και το υπογραμμίζω και αυτό, από την ξηρασία ενός υπερόρυπου πλέον μοντερνισμού, παρά τις λαβές εξαιρέσεις και το δύο. Δεν είναι τυχαίο επομένως που όλα τα πρωταγωνιστικά μου πρόσωπα στα βιβλία μου υπήρξαν και εκείνα κατά κάποιο τρόπο ερετικά ή έστω μη συμβατικά. Διπλοί και βασανισμένοι άνθρωποι, ίσως καταραμένοι, κατά κάποιου σύνος και αμαρτωλοί, κατά τους φελιγκάκης αλλαμένοι, πλην όμως με μια βαθιά προσωπική ηθική που τους οδηγούσε συχνά στην καταστροφή. Συγκίνησαν και αγαπήθηκαν πολύ ο Ισμαήλ Φερίκ Πασάς, ο Ανδρέας Λιγόπουλος Ιβή, ο Μήνος Καλοκαιρινός και ο Πατοκονίκος, ο Γιαννούλης Καλεμπάς, για να αναφερθώ και στις νομέρες μου, το ίδιο και η Ελένη Αλταμούρα Κούκουρα, η Τασούλα, η Μάρτα, το δίδυμο της Τηρεσίας και της Νίκης, προσθέτω την Όλγα και την ηθική Αριάδνη από τις νομέρες. Γίνεται δηλαδή φανερό ότι ως γυναίκα συγγραφέας, παρόλο που γνωρίζω άριστα και διαχρονικά τη δεύτερη θέση των γενικών μέχρι σήμερα και παρακολουθώ τον προβληματισμό γύρω από το γυναικείο ζήτημα, δεν έγραψα στρατευμένα υπέρ του γυναικείου φίλου, ακριβώς επειδή η τέχνη θέτει διαφορετικά τα πράγματα στον δημιουργό. Εστιάστηκα στο ανθρώπινο δράμα που αφορά και γυναίκες και άντρες. Παλιότερα, σε ένα βιβλίο δοκιμίου που έχω κάνει, έχω δώσει τον εξής ορισμό, τον οποίο και συνεχίζω να πιστεύω, διακινδυνεύει ορισμό για τον λογοτέχνη, η λογοτεχνία είναι το ανθρώπινο δράμα μέσα σε μια πολύ συγκεκριμένη, αλλά και ταυτόχρονα συμβολική σχέση τόπου, χρόνου και γλώσσας. Η δραματική ζωή, λοιπόν, που δικαιολογούσε τη δημιουργία αφήγησης, δηλαδή της ιστορήματος, εντοπιζόταν στη σύγκρουση και των γυναικών και των αντρών με το περιβάλλον και την εποχή τους, όχι στο φίλο τους. Άλλωστε δεν υπάρχει έννοια γυναίκα αποκομμένη από το όποιο περιβάλλον της. Προσθέτω ότι προσπάθησα επίμονα να μην εξειδανικεύσω κανένα από τα δύο φύλλα, ούτε καμία εποχή ή τόπο και κυρίως την Κρήτη, από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, όσο δηλαδή με το διάνυσμα των βιβλίων που έχω γράψει, το χρονικό διάνυσμα. Τέσσερα, πώς σχετίζονται όλα αυτά με το γεγονός ότι είναι μια γυναίκα συγγραφέας? Υποστηρίζω πως είναι ως ένα βαθμό απόρρια της δυναμικής μου επανάστασης εναντίον της δουλείας του φίλου μου και άλλων πολλών. Δεν αρκούσε όμως αυτό το γεγονός από μόνο του για να προκληθεί ένα καλό λογοτεχνικό αποτέλεσμα. Αν κατάφερα κάτι το μικρό, αυτό οφείλει το νομίζω μόνο στον τρόπο που συλλογίστηκα και συνεχίζω να συλλογίζω με τα γεγονότα της ζωής μου και της κοινωνίας που ζω και στον τρόπο με τον οποίο μετέπλαχα το βίωμα και τις σκέψεις μου σε έναν τεχνολόγο. Γιατί η λογοτεχνία έχει στους δικούς τους πολύ αυστηρούς κανόνες. Παμπάρικους και πολύ αυστηρούς. Με άλλα λόγια, το ότι είμαι γυναίκα δεν σημαίνει τίποτα το αξιολογικό για το έργο μου, όπως το φίλο δεν σημαίνει τίποτα το αξιολογικό για το έργο καμιάς άλλης γυναίκας συγγραφέως. Μετράγει να αναλαμβάνω ο τρόπος που συνεχώς μεταπλάθουμε τη ζωή σε έναν χρόνο, αλλά και τα εφόδια με τα οποία και με ποια προπαρασκευή επιχειρούμε να το κάνουμε αυτό. Θα ήθελα να επισημάνω τη σχέση γυναίκα συγγραφέα και γλώσσα. Είναι φιλίπποτη ως προς τον ισχυρισμό ότι υπάρχει γυναικεία λογοτεχνική γλώσσα. Δεν υπάρχει. Ένα λογοτεχνικό έργο είναι καλό ή κακό, ανεξάρτητα από το φύλο του συγγραφέα.
Όσο για μένα, έγινε είχα καταλάβει ότι δεν θα μπορούσα να επαναλαμβάνω το ίδιο ύφος, την ίδια γλώσσα, την ίδια δομή από έργο σε έργο. Δεν θα έπρεπε με άλλα λόγια να γράφω και να ξαναγράφω στη δύσκολα κατακτημένη γλώσσα του Ισμαήλ Φερίκ Πασά τα πάντα. Κάθε πρόσωπο, κάθε εποχή, κάθε ιστορική στιγμή, κάθε τόπος μέσα στον χρόνο ζητούσε από μένα την απόκριση της γλωσσικής της διατύπωσης. Αυτό είναι ο κανόνας, ένας κανόνας στην λογοτεχνία, από τους πιο παλιούς τους κανόνες, που δεν ενδιαφέρονται για το φίλο του συγγραφέα, αλλά για το αποτέλεσμα του λογοτεχνικού. Και ναι, μην υπάρχουν λογοτεχνικές, θεωρητικές απόψεις, τάσεις και μόδες, στρατεύσεις υπέρ του ενός ή του άλλου κοινωνικού ζητήματος. Όμως δεν δημιουργούν, και ο φεμινισμός είναι ένα κοινωνικό ζήτημα φυσικά, όμως δεν δημιουργούν από μόνο τους ένα άρτιο λογοτεχνικό έργο. Παρόλο που ένα έργο, το κραμμένο από γυναίκα, πάντα έχει και την μια μικρή απόκρουση, ας πούμε, με την κοινωνική της ματιά. Πέμπτον, ελάχιστα θα πω για την πρόσληψη του έργου μου, έγινε αμέσως δεκτή από το συνάδελφο. Με την πρώτη μου ποιητική συλλογή το 1975. Μόνο που τότε το συνάφι μας ήταν εντελώς διαφορετικό. Και ίσως εγώ ήμουν και κάπως γνωστή, αφού είχα συνεργαστεί σε 4 από τα 5-6 περιοδικά που βγήκαν επί δικτατορίας και τα οποία η Χούντα έκλεισε γρήγορα, συναντώντας καμιά φορά και τους ανθρώπους που γράφανε ή τους εκδότες. Όμως οι πάση φύσεως, φθονερές, άθλιες και ύπουλες εναντίον μου συμπεριφορές ξεκίνησαν με το που άρχισα να γίνομαι γνωστότερη. Το ότι είμαι γυναίκα φυσικά τη πολλαπλασίασε και τη εξαχαλίωσε. Πρέπει να πω ότι υπήρξε έως και απειλή εναντίον τη ζωή μου και φυσικά εδώ στην Κρήτη που αλλού. Γνωρίζω όμως ότι αυτά είναι πολύ συνηθισμένα στην ιστορία της λογοτεχνίας. Γνωρίζω και το αντίθετο, ότι δηλαδή το στιβαρό λογοτεχνικό έργο πολλές φορές, όχι πάντα, με τα χρόνια νικά τους διώκτες τους και φέρνω το παράδειγμα του Καζαντζάκη αλλά και του Καβάφη, ο οποίος είχε καθυβριστεί όσο ζούσε, για πολλούς λόγους. Θέλω να κλείσω με μια πρόταση πάλι από το βιβλίο των Δοκιμίων, λέγοντας ότι στο χάρτη της λογοτεχνίας τόπος σημαίνει ανάμεσα σε πολλά άλλα, τον διάλογο νεκρών και ζωντανών. Η λογοτεχνία από γενέσεως, από τη στιγμή που άρχισε να υπάρχει, έχει πάντα αυτό το διάλογο, γιατί κατά βάθος είναι η σχέση τόπου χρόνου και δράματος και λέγοντας χρόνο εννοούμε τη βαθιά μας και την άγνωρη πάντα, σχέση μας με το χώρο που ήταν άλλο. Όλα αυτά περνάνε μέσα στη λογοτεχνία με ένα πολύ ωραίο, περίεργο, αισθητικό και συμβολικό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος, η κυρία Νίκη Τουρίνου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ και τις συμμαθήτριες που έχω. Θέλω να πω ένα γερμανά στην Ιωάννα Χριστιανή, που είναι πίσω εκεί στα καθίσματα. Και θέλω και να στείλω ένα μοναδικό χαιρετισμό στον Μάρο Τιρούχα, που είναι η πρώτη χρονιά που δεν είναι φέτος εδώ μαζί μας. Το θέμα μας είναι τεράστιο και δεν μπορεί κανείς να το από κάπου πρέπει να σταθεί. Συμφωνώ με πολλά παγόσα ήδη δημιουργηθεί. Βέβαια, έχω την επιμονή να πω, να λέω ότι η ταυτότητα έχει να κάνει πρωτίστως με τον τόπο και με την ιστορία που δημιουργεί αυτός ο τόπος. Ο πολιτισμός μας είναι η Μεσόγειος, είναι η μήτρα μας, όπως πολύ σωστά λέει ο μεγάλος Φροντέρ. Και η Κρήτη δεν είναι παρά μικρά που ταξιδεύει στα βεράφια της Μεσογείου με την Σικελία και την Κύπρο, δεν είναι ο μόνος της γης η Κρήτη. Έχει δίπλα της εξαιρετικά νησιά, μια σπουδαία επίσης ιστορία και παράδοση. Είναι ένα σταυροδρόμι, είναι μια γέφυρα. Πέρασαν όλοι όσοι από την Ανατολή πήγαν στη Δύση και όσοι από τη Δύση μετά ξανάφεραν να γυρίσουν την Ανατολή. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα για την κορφέσα του πολιτισμού που είναι πάρα πολύ. Θέλω να πω κατευθείαν σε αυτό το θέμα της καζαντζακικής ταυτότητας. Ο Νίκος Καζαντζάκης φυσικά και ένας συμπόλοιπος των ελληνικών γραμμάτων, όχι απαραίτητα και πάντα για την αξία των μυθιστορωμάτων του, θα επανέλθω σε αυτό, αλλά για το σύνολο του τεράστιου έργου που έχει μεταθέσει. Σε ποσότητα και σε ποικιλία. Ο Καζαντζάκης δεν έχει γράψει μόνο τα 2-3 γνωστά μυθιστορήματα, τα οποία εμείς έχουμε πάρει αυτό που μας ίσως βολεύει, αλλά αντιθέτως έχει γράψει πάρα πολύ θέατρο, ειδική λογοτεχνία, αναγνωστικά δημοτικού σχολείου με τη Γαλάτια,
ποιήση, ήταν ο κρυφός του παλιμός να θεωρηθεί ο όμοιρος της σύγχρονης εποχής, εξού και η Ουδεποτήσια με τις 33.333 τύπους, αλλά με τα άγνωστα μπορείς κάντων τους, κάντος του, οι τερτσίνες δηλαδή, ήταν φανατικός επιστολογράφος και κάτι που ίσως ξαφνιάζει αν είναι γεγονός, τα πρώτα του μυθιστορήματα δεν τα γράψα στην ελληνική γλώσσα, τα γράψε κυρίως στα γαλλικά και στα γερμανικά, τα χρόνια πριν το 40 που ήταν έξω. Όπως επίσης ότι το ομοδέστερο κομμάτι του έργου είναι η ταξιδιωτική του λογοτεχνία. Και σε αυτό είναι ο καλύτερος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγγραφέας. Ταξιδιωτικός συγγραφέας, όταν η ταξιδιωτική λογοτεχνία είναι λογοτεχνία και όχι ρεπορτάζ, όταν δηλαδή σκαλίζει την ιστορία ενός τόπου και δεν την περιγράφει απλώς, αλλά και μπορεί να μπει και στο βαθύτερο μεντούλι των λαών της σκιαγραφής του βιβλίου του. Κοντολογίζει δηλαδή ισχύει αυτό που ο Παναγιωτόπουλος είπε από το 58 ακόμα, ότι στο Καζαντζάκι υπάρχουν πολλοί, πολλοί Καζαντζάκηδες. Επομένως, εμείς εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη πιο πολύ, στην οποία έχω επιλέξει και ζω, γιατί έχουμε ταυτίζουμε τόσο πολύ το Καζαντζάκι με πολύ συγκεκριμένα έργα. Γιατί αποσπούμε από το μεγάλο και σπουδαίο καζαντζακικό έργο, ειδικά τον Καπετάν Μιχάλη, τον Σορβά και με πιθανότερα και θρηλυκότερο τον Χριστόφιαν Σταυρόνα. Γιατί σημαίνει αυτό? Μήπως τελικά πρέπει να κάνουμε το διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτό κάθε αυτό που έρχεται το Καζαντζάκι και στην πρόσληψη που έρχονται οι κριτικοί και οι κριτικές για το έργο. Πώς μάθαμε τον Νίκο Καζαντζάκη, σε ποιο βαθμό τον έχουμε διαβάσει, σε ποιο, κατά πόσο ξέρουμε την ποικιλία του έργου του. Ξέρεις να πω ότι είχε γράψει και ιστορία, έτσι. Καταπληκτική μάλιστα ιστορία, πριν το 35-36, την ιστορία της Ρώσης Δίτομη, την ιστορία της Ρώσης Ολοπικνίας. Πιστεύω ότι ο Καζαντζάκης σε εμάς, τα καθή μας, έγινε διάσημος και εισαγόμενος σε σημαντικό βαθμό από την Ευρώπη με την επιτυχία των ταινιών του, την απήχη καταπληκτικές ταινίες, την απήχη που παγκοσμίωσε για το έργο του, μεταφρασμένο, και δημιούργησε ένα λίγο πολύ στερεότυπο του ανέμελου, πιθανά και λίγο ανεύθυνο, Αλέξη Σορβά, με το πρόσωπο του Άννου Νικουλή, με την καταπληκτική μουσική του Χανιώτη Νίκη Θεοδωράκη, που ουσιαστικά είναι ο Χανιώτης και ο Κοτοπρεπτικό Πεντουζάρι. Η μεταφορά εξαιρετική του Χριστός ξανασταυρώνεται στο σινεμά με σπουδαίους ηθοποιούς, στα διεθνή βραβεία κτλ. Οπωσδήποτε έπαιξε ο διαχωρισμός του, η τεταμένη σχέση του τέλος πάντων με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και βεβαίως ο μύθος του είναι πολύ σημαντικό βαθμό καλύτερο όπως ο ίδιος για τον εαυτό του, κυρίως μέσα από την επιστολογραφία του. Ο Καζαντζάκης έχει αφήσει μερικές χιλιάδες επιστολές. Αλληλογραφούσε με ένα μύθο με τους πάντες και είναι εξαιρετικά τα γράμματά του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Την ιστορία του Καζαντζάκη πραγματικά και την ψυχολογία του Καζαντζάκη μπορεί να τη διαβάσει κανείς στα γράμματά του. Από την αρχή έρχεται, από τη Γαλάτια ακόμα, με την οποία χώρισαν και προσχώρησαν, μέχρι τον Πατήρι Βερβελάκη του Φίλου, μέχρι μεγάλες προσωπικότητες της εποχής, τον Παναήτη Στράτη κτλ. Ο Καζαντζάκης είναι ξεκάθαρο και για τους καζαντζακικές σπουδαίες, που είναι από τις παντού πια εξαρτωμένες, ότι ήθελε να γίνει μεγάλος συγγραφέας. Δεν είναι καθόλου ειρωνικό αυτό που η διαλέξη του έλεγε ότι ήθελε να γίνει μεγάλος. Ο Καζαντζάκης ήθελε να γίνει μεγάλος συγγραφέας και να μπορεί Ευρωπαίος συγγραφέας. Και όχι ότι δεν και καλά Έλληνας, ούτε δεν και καλά κριτικός. Δεν ξέρω αν ακούγεται περίεργα αυτά που λέω, αλλά απλώς αποδεικνύονται. Ο Καζαντζάκης δεν έζησε, ξέρετε, στην Κρήτη. Έζησε πολύ λίγο στην Κρήτη. Ο Καζαντζάκης έζησε τα παιδικά του χρόνια στον Κάθακα, έκανε τα γυμνασιακά του χρόνια στην Άξο, σε ελληνοκαθολικό σχολείο, με γαλλόφωνο. Σπούδασε στην Αθήνα, έφυγε πολύ νέο στη Γερμανία, στο Βερολίνο, είχε εμπλοκή με πολλά κινήματα εκεί, έζησε στη Γαλλία, ταξίδευε πάρα πολλά χρόνια και τελικά βέβαια κατέληξε να ζει στην Αντίπη και να έρχεται εδώ συγκεκριμένες περιόδους που είχε όμως πολύ, μην τα υποτιμάμε όλα, πολύ συγκεκριμένο πολιτικό καθαρά ρόλο. Δηλαδή δίπλα στο Βενιτζέλο, σαν υπουργό στρατιωτικών, στο Υπουργείο Στρατιωτικών με την αποστολή στον Κάφκασο και οπωσδήποτε το τεράστιο έργο του
με τον Καπριδί, νομίζω, αν το λέω σωστά, αν το θυμάμαι σωστά, για την καταγραφή των θηριοειδών των εγκλημάτων των Ναζί στην Κρήτη. Υπάρχει το κείμενο, είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο που δυστυχώς η κριτική νομίζω ότι δεν το ξέρω. Έχω δηλαδή την εντύπωση ότι βλέπουμε στον καθρέφτη έναν τζουρμπά που δεν ξέρω, έναν καζαντζάκι που δεν ανταποκρίνεται πάντα σε αυτό που είναι ο Καζαντζάκης. Το θεωρώ άδικο για το ίδιο το έργο του Καζαντζάκη, αν το κάπως το ξέρουν. Και νομίζω ότι δεν έχει βοηθήσει το νησί, την Κρήτη, το στερεότυπο του μαύρου που καμίσου και του να πυροβολούμε σε γάμους και κηδείες, θεωρώντας ότι γίναμε ζορπάδες και καπιτάν χάρητες. Δεν έχει βοηθήσει το νησί. Το λέω εγώ που ζω εδώ. Όπως επίσης, επειδή η Κρήτη πουλάει πολύ σε όλα τις τέχνες και τα λοιπά, δεν έχει βοηθήσει το γεγονός ότι βγαίνεται μια καρικατούρα του νησιού, γιατί το νησί συνεχίζει και έχει αξίες, δεν είναι μόνο η Airbnb, συνεχίζει και έχει παραδόσεις και συνεχίζει και έχει και την περίφημη φιλοξενία του. Από εκεί και πέρα, η Βαρβάρα θα μου φωνάξει, άμα μου αυτό. Όχι. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, εσείς το άλλο που θέλω να πω, είναι ότι οι γυναίκες. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις κριτικές. Γελάει ο κύριος που μιλήσει, εγώ δεν τα ακούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολλές στην ελληνική λογοτεχνία. Δεν είναι καινούριο βέβαια. Έχει τις εξηγήσεις του. Πραγματικά όμως είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των γυναικών στην πεζογραφία και στην ποιήση. Πολλά χρόνια τώρα και όχι μόνο τώρα. Έχει πολλές εξηγήσεις και κοινωνικές εξηγήσεις και ιστορικές. Ο Πρακτικίδης μας λέει ότι από το 1818 και τα Χανιά και το Ηράκλειο είχαν ελληνικό σχολείο που πήγαιναν και κορίτσια. Στα Χανιά έχουμε γαλλικό σχολείο με καλόγριες από το τέλος του προηγούμενου αιώνα, το περίφημο Σεν Ζωζέφ στη Χαλέπα, είναι πολύ ωραίο κτίριο. Έχουμε μορφωμένες ποιήτριες και μάλιστα δυστυχώς δεν είναι τόσο γνωστό τη. Αξίζει. Αντωνούσα Καμπουράκη ή Καμπουροπούλα που πρωτοδημοσίευε στη Σύρα μετά το 1840, η οποία είναι η πρώτη Ελληνίδα ποιήτρια. Είναι η πρώτη. Η Καμπουράκη γεννήθηκε στα Καμπουριανά εδώ πιο πάνω, εδώ ακριβώς απέναντί μας. Δεν είναι γνωστή και είναι κρίμα γιατί έχει, ακολουθώντας τους δρόμους του Τζάνι Μπονιαλή, περιγράφει ένα καταπληκτικό κόσμο της Κρήτης του 1821, μετά με την Επανάσταση κατά των Τούρκων, τη φυγή από εδώ προς την Πελοπόννησο, πάει στο Ναύπλιο, έχει πολιτική συνείδηση από την αρχή, πάει στο Μεσολόγγι, καταλήγει στη Σύρα και έχει γράψει εξαιρετικά βιβλία. Μάλιστα, πέθανε σε μεγάλη ηλικία στην Αθήνα. Μόνο τελευταία ξαναεκδόθηκε η Αντωνούσα, η Καμπουράκη. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολλέ, σταθμός σίγουρα είναι η Γαλάτια. Σταθμό στην ελληνική λογοτεχνία της Κρήτης είναι η Γαλάτια Καζαντζάκη. Η Γαλάτια Καζαντζάκη το 1910, σε ανίποπτο χρόνο, τόλμησε και έγραψε ένα μυθιστόρημα του Ρίτη Παλιάτσο, που περιγράφει ένα ερωτικό τρίγωνο, αλλά κάνει λογοτεχνία και όχι ροζ λογοτεχνία. Και είναι χρόνια, δεκαετίες μπροστά την εποχή της. Η Λιλή Κανάκου το 1938 γράφει την ξεπάρθενη στην Κρήτη, η Λιλή Κανάκου. Έχουμε την καλό παρένταξη, έχουμε αυτά κτλ. Το μεσοπόλεμο έχουμε κάτι περίεργα εντός εισαγωγικών φαινόμενα. Ακμάζει πάρα πολύ το διδασκαλείο Ηρακλείου. Οι καλές οικογένειες θέλουν όλες τις χώρες τους να γίνουν δασκάλες. Αυτές που πιάνουν πιαστεί στη δουλειά. Έτσι. Έχουμε ένα τεράστιο κύκλο ποιητριών. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι σωστό, είναι γνωστό πια. Έχουμε μια Χανιώτισσα στο Ηράκλειο που βγάζει ένα από τα καλύτερα κριτικά περιοδικά. Τη Θάλια την Καλλιγιάννη που βγάζει τις κριτικές σελίδες. Και ευτυχώς οι Χανιώτες και οι Χανιώτισσες έχουν ασχοληθεί με τη Θάλια την Καλλιγιάννη. Έχουμε το «Πόσο πολύ σε αγάπησε ποτέ δεν θα το μάθεις», το ξέρετε όλο το στίχο γιατί είναι ένα τραγούδι. Το έχει γράψει μια Σφακιανή, μια γυναίκα που γεννήθηκε στα Σφανιά, στα Σφανιά του 1911, ήταν τα σκάλα στο Ηράκλειο και έζησε τα χρόνια τα κόλπα στην Αθήνα, η Κατίνα η Παΐτζη. Υπάρχει η Σοφία Μαυροϊδη Παπαδάκη, η οποία έγραψε τους στίχους του
Ελλάς, οι χώρες Αλεξιού, και δεν εννοώ μόνο τη Γαλάτια, αλλά και την Έλλη, η Μαρίκα Φρέρη, είναι πάρα πολλές και τα λοιπά. Σταθμό θα κάνω και θα τελειώσω να μην σας κουράσω άλλο, για να μην δείχνουμε και το Μιχάλη. Είναι η Λιλή Ζωγράφου, αντισυμβατική, άνισο έργο, αλλά κατέθεσε δύο σπουδαία βιβλία, τη Συμβαρύντησα και το βιβλίο της για τον Καζαντζάκη και ένα ερετικό βιβλίο για τον Καζαντζάκη. Και η Μαρίνα Κατζηδάκη, κατάσταση πολιορκίας, μια γυναίκα από τις φυλακές Αβέρο, που γράφει ένα από τα πιο συγκλονιστικά ποίηματα του τελευταίου χρόνου, που είναι και το μοναδικό της έργο. Δεν είναι άλλη παρά την κόρη της Ζωγράφου, η Ρένα Κατζηδάκη, που πέθανε σαν τέτοιες μέρες. Δεν μπορεί επομένως να πει κανείς ότι δεν είναι πρόβλημα αυτές οι κριτικές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Να είστε καλά, να τις χαίρεστε, να τις χαιρόμαστε κι εμείς και να μπορούμε να τις γράφουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Τρουλινού και ο λόγος στο Μιχάλη Αλμπάτη. Εγώ δεν έχω τόσο πολύ σχόλιο στην κυρία Τρουλινού. Έχω γράψει τρία βιβλία. Μόνο το τελευταίο για να μαθήσετε στην Κρήτη. Είναι γεμάτο Κρήτη, οπότε θα σας μιλήσω σε σχέση με αυτό. Εγώ γεννήθηκα στο Ζαρό, σε ένα ορεινό χωριό που όσο ξέρετε, έζησα εκεί μέχρι τα 18. Βιαζόμουν πάρα πολύ να φύγω, γιατί ένιωσα να ασφιχτεί ο ερχόμενο, οπότε υπήρχε έντονη αλλαγή στην ελληνική κοινωνία, αλλά στα χωριά πάντα φαίνεται εξαιρετικά. Οπότε βιαζόμουν να φύγω, δεν πήγα πολύ μακριά, πήγα από το Ιράκ να σπουδάσω, αλλά απομακρύνθηκα ωστόσο. Ένιωθα ανασφιχτιό γιατί όσοι έχουν μεγαλώσει σε επαρχία γνωρίζουν πως είναι πόσο αυστηρά είναι τα ήθη και τα έθιμα, οι επιταγές της ηθικής, πόσο ασφιχτικός είναι άνθρωπος από τη θρησκεία, πόσο ο ρόλος και πόσο η καταπίεση είναι και απέναντι στη γυναίκα αλλά και απέναντι στον άνθρωπο που μπορεί να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο, να είναι παλικάρι και να είναι όλα αυτά τα ασφιχτικά. Ήθελα να φύγω, έλειψα 20 χρόνια να πήγαινα στο χωριό μου μονάχα για Χριστούγεννα Πάσχα, όπως το κάνουν πάρα πολλοί φοιτητές και να ζω φοβότερο. Αναγκάστηκα όμως να επιστρέψω μέσα στην κρίση, όταν έκλεισα την επιχείρηση που είχα ένα άνοιγμα, όπως έγινε με πάρα πολύ κόσμο που αναγκάστηκε να γυρίσει στο πατρικό του. Και όλοι σίγουρα το βιώνουν σαν ήττα αυτό, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στο παιδικό σου δωμάτιο. Αλλά ταυτόχρονα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μένα να συμβιωθώ με τον τόπο, την καταγωγή, με την κοιτίδα. Είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα τα 20 χρόνια, είχαν δει και πάρα πολλά ίδια. Αυτό το αντριβήχη με τα μαύρα που κάμισε και το Ντέιλι και εξακολουθούσε να υπάρχει δυστυχώς. Ήταν αυτό που σκότωσε δύο κομμάτια στα Γιάννενα, αυτό που σκότωσε στη Μασαρά που μαγούρες κάποιον επειδή σου έκανε μια παρατήρηση. Συνέχισε να υπάρχει αυτός ο πατριωτισμός που δεν είναι πατριωτισμός, ήταν ένα βήμα από τον εθνικισμό και είδαμε που οδήγησε με τη Χρυσή Αυγή και όλα αυτά. Είχαμε ογκρόν κατά μεταναστών στο χωριό μου και όταν πήγα εγώ εκεί, είχαμε την άνθηση της Χρυσής Αυγής. Είχαμε φωνάξει και τον έγκλειστο τώρα Κασιλιάρη για να τους βαφτίσει τα παιδιά, δηλαδή να μην το πιέμα. Οι δυσυντεμονίες και ο σκοταδισμός επίσης ήταν εκεί. Εκφράστηκε την τελευταία με την πανδημία, με την άρνηση του εμβολιασμού και τη θεωρία της ομοσίας. Οπότε υπήρχε αρκετό σκοτάδι, δεν θυμόμουν ένα λάθος. Αλλά ταυτόχρονα είδα ότι υπήρχε και πολύ φως. Υπάρχει πολύ φως. Αναγκάστηκα να επιστρέψω, να καλλιεργήσω τα κτήματα πατρικά και να έχω την ευκαιρία να ξαναπλησιάσω τον πατέρα, γιατί ουσιαστικά του γονεί μα του πλησιάζουν όταν φτάνουμε στην ηλικία που είχαν γίνει αυτοί οι γονεί. Να αντιδραχθώ από την καρτερικότητα που χρειάζεται για να καλλιεργήσει την γη και που είναι η ίδια που χρειάζεται τελικά για να γράψει και να ασχοληθεί με την τέχνη. Να δω ότι υπάρχει η κοινότητα ακόμα, υπάρχει το αίσθημα αλληλεγγύης και αλληλεγγύησης. Υπάρχει αυτό το φοβερό χιούμορ, το διαβολικό, ακόμα και μπροστά στο θάνατο. Υπάρχουν όλες αυτές οι τεράστιες αντιφάσεις που μάλλον συνιστούν αυτό που λέμε κριτική ψυχή, αν υπάρχει αυτό. Και που σίγουρα την περιέγραψε καλύτερα από όλους ο Καζαντζάκης, όπως τη σλάβη του ψυχή την περιέγραψε ο Δοστογεύσκης εξαιρετικά.
Και μέσα από αυτή την επιστροφή και μέσα από αυτή την προσπάθεια συγκυρίωσης, όχι του οραγισμού, αλλά συγκυρίωσης, προέκυψε το βιβλίο μου, το «Η μικρή αστάψη του νεκρού του». Έχει δίκιο ο κύριε Αγαράκη ότι η τέχνη συνομιλία ζωντανών με του νεκρού. Και στο βιβλίο μου σημαίνει ακριβώ αυτό το πράγμα. Είναι ένα νεαρό αγόρι που ακούει τη σκέψη των νεκρών και μεταφέρει τα λεγόμενά του στου ζωντανού που δεν θέλουν πάνω να ακούσουν. Δηλαδή πήρα του πιο συγκεκριμένου από του ανθρώπου, του πεθαμένου και του έδωσα τον λόγο, του άφησα να μιλήσουν, να πούν για όλα αυτά που του καταπίεζαν τόσα χρόνια και να μιλήσουν για να φέρουν όμως την ελπίδα στους ζωντανούς για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε όλο αυτό το σκοτάδι να το καταπολεμήσουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η κριτική της. Είναι μια ακραία αντιφάση σε το σκοτάδι και το φως που παλεύουμε πάντα. Νομίζω ότι για εμάς τους ιστοριογράφους μας δίνει πάρα πολλά, γιατί είναι ένα λαμπρό πεδίο να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, την τραγωδία και την κομμωδία του ανθρώπου. Μια φίλη μου έλεγε στην φοβερή τη κριτική: κλαίτε στου γάμου και γελάτε στι κηδείε. Κάπως έτσι είμαστε νομίζω. Οπότε το βιβλίο μου ήταν μια προσπάθεια συγκυρίωση με το παρελθόν. Είναι, τα πράγματα είναι πάντα ανοιχτά, πάντα παλεύουμε με το σκοτάδι του φω. Υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα στην Κρήτη και στην Ευρωχώρα και στι πόλει μα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά όμορφα, πάρα πολλά φωτεινά πράγματα. Ο Καζαντζάκης το διάβασα όταν ήμουν λίγο πριν τα 20 και λίγο μετά. Κυρίως βέβαια τα μυθιστορήματα που είχε δει και ο κ. Εκδοσμιώτη, κυρίως στα μυθιστορήματα που διαβάσαμε, το έργο του είναι τεράστιο. Θέλω να πιστεύω ότι με επηρέασε, με πήρε να με επηρέασε, όπως πιστεύω ότι με επηρέασε και ο Ιωτόπουλος. Αυτό το ξεχωριστό, αυτή την ξεχωριστή γλώσσα που αφήσει το πλούτο και με τη μουσικότητά τη. Αλλά το ακούω από άλλους, είναι αδύνατο να ξέρεις ο ίδιος πόσο σε επηρεάσει κάτι. Άνθρωποι που διαβάζουν το έργο μου λένε ότι βλέπουν και στους προβληματισμούς σχέση με τη φιλοσοφία και στους ανθρώπινους χαρακτήρες και στο μοσαϊκό των χαρακτήρων των μυθών, βλέπουν στοιχεία από τον Καζαντζάκη και το θεωρώ καθόλου αρνητικό αυτό. Όπως μου λένε ότι ακούν και απόγειους από την τραγουδιστή γλώσσα του Μπανάδου. Αυτά. Νομίζω ότι μας έχει απομείνει λίγη ώρα και θα πρέπει βέβαια να δώσω και το λόγο. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος να συμπληρώσει κάτι σε σχέση έτσι, με αυτά που κάποιος από τους τρεις σας να πει κάτι επιπλέον. Και μετά να υπάρξουν μια-δυο ερωτήσεις από το κοινό για να ολοκληρώσω. Επειδή πολύ αναφέρθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης, πρέπει να πω ότι τον διάβασα, γιατί το θεωρώ πολύτιμο για μένα, γιατί τον λάτρεψα, τον απέρριψα και τον ξαναβρήκα. Γι' αυτό τον θεωρώ πολύτιμο. Τον διάβασα, σας λέω, όλα σχεδόν μέχρι τα 18. Στα 18, μπαίνοντας στη μοντέρνα λογοτεχνία, γιατί ο Καζαντζάκης είχε μείνει με την κλασική, ας πούμε, πιο πολύ τη ρομαντική αίσθηση του μυθιστορήματος, τον απέρριψα. Και τον ξαναβρήκα, ακούστε, από το 1965, γύρω στο 2000. Όταν γράφοντας τον αιώνα των λαβυρίθων, είδα ότι ένας πολυξύγης ήταν αστυνομικός και τον έστειλε η οικογένεια καλοκαιρινών να ψάξει μία πόλη εξαφανισμένη το 1898 στην επανάσταση στη σφαγή του Ηρακλείου. Λοιπόν, άρα με αυτό είναι σίγουρα στο Καζαντζάκη. Πήγα λοιπόν στην βιβλιοθήκη, προφανώς και ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Έτσι, ήταν υπαρκτό πρόσωπο, βρήκα τα στοιχεία, χωροφύλακας ήταν. Και μετά είπα τώρα να διαβάσω πάλι τη μυθιστορηματική του εκδοχή, μια και βρήκα τα πραγματικά στοιχεία. Και διαβάζω τον καπιτάν Μιχάλη το 2000 μετά από δεκαετίες και λέω, μα ο Καζαντζάκης είναι φοβερός παραμυθάς. Τι τον είχα απορρίψει. Τον είχα απορρίψει λόγω της μεγάλης πίστης στο μοντερνισμό. Όμως είναι ένα εξαιρετικός αφηγητής, ξέρει να μην ιστορίες, τον σέβομαι απόλυτα. Και μάλιστα πρέπει να πω, συγκινούμε, γιατί το 2007 στο πρώτο συνέδριο που έγινε και στην ουσία επανένταξε τον Καζαντζάκη στην σύγχρονη έρευνα, ήμουν μια από τις βασικές ομιλήτρες και έθεσα το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τον Καζαντζάκη σήμερα, ώστε να μην έχουμε τις παλιές οπτικές τις περασμένες, ας πούμε. Έτσι. Άνθρωπος κυνηγημένος, άνθρωπος ας πούμε αιρετικός κτλ. Να πω ότι ήμουν στην κηδεία του 10χρονου κοριτσάκι. Αλλά η μεγάλη, το αστείο είναι ότι αργότερα, πριν από 2-3 χρόνια,
είδα σε μια εφημερίδα από την κηδεία του Καζαντζάκη μια φωτογραφία έξω από τον Άγιο Μινά, ήταν η Μητρόπολη, εκεί ήταν μέσα το σκήνο μας, όπου ήταν στην αρχή τρεις επίσημοι, ο Παπανδρέου, ο Μητσοτάκης και ο Μαύρος, και από πίσω ήταν ο πατέρας μου με άλλον ένα Ηρακλειώτη. Δεν την είχα υπόψη με αυτή τη φωτογραφία. Τέλος πάντων, είναι πολύπλοκη σχέση και οι σχέσεις δεν είναι ομαλές. Δηλαδή, οι σχέσεις, μ' αρέσει αυτή, ας πούμε, τον ξαναβρήκα. Αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ και προσπαθώ να είμαι δίκαιη. Θέλω να είμαι δίκαιη. Έτσι, να πω επίσης ότι αγαπώ πολύ, πάρα πολύ, από τη μεγάλη κριτική λόγια παράδοση, την Αναγέννηση, πάρα πολύ. Η Αρετούσα ήταν ένας οδηγός για μένα σε πολλά πράγματα και την ζωγραφική και όλα αυτά. Και επίσης, καθώς γεννήθηκε και μεγάλωσα δίπλα στη γνωσό, καταλαβαίνετε ότι αυτό για μένα ήταν ένα, ας πούμε, παραμύθι το οποίο με επηρέασε όσο λίγα. Και είναι όμως οι πολιτισμοί αυτοί, οι οποίοι είναι πιο ευρύς, δεν έχουν αυτό το σκοταδισμό που έχουν, ας πούμε, οι πολύ σκληρές κοινωνίες, το ένα το άλλο. Είναι πιο γυναικοκρατούμενοι, έτσι, στη μινωική εποχή, στην Αναγέννηση. Και αυτά μου αρέσανε πάρα πολύ. Είναι οι καλές πλευρές μιας μεγάλης μινωικής λόγιας παράδοσης, η οποία ευχαριστεί πάρα πολύ. Κυρία Τουρινού, όχι, μόνο στο μόνο κάτι ότι η πατριαρχή, η δομή της κριτικής οικογένειας είναι πατριαρχική. Αλλά για να ξέρουμε και να συμφωνούμε εμείς, η γυναίκα έχει πολύ σοβαρό ρόλο στην πατριαρχική αυτή δομή της κριτικής οικογένειας. Η Βεντέτα κράτησε γιατί η γυναίκα είναι το όπλο. Έτσι δεν είναι. Όχι πάντα, όχι πάντα, Νίκη, όχι πάντα. Εποταγμένη. Η γυναίκα στην ελληνική οικογένεια είχε και δένει παρά το ότι η δομή της κοινωνίας είναι αυτή που είναι. Εγώ διαφωνώ πλήρως, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι καλό. Υπάρχει κάποιος ή κάποια από το κοινό που θα ήθελε να πει κάτι? Έχω εδώ και τον Περικλή που συγγνώμη κάνουμε νοήματα, αλλά καταλαβαίνω πόσο περίεργη είναι η χρόνη, αν υπάρχει. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο ή να... Λοιπόν, άρα λοιπόν αναλογίσε εμένα ένα κλείσιμο. Καταρχήν χάρηκα, εγώ δεν ήξερα βέβαια τι πρόκειται να πει ο καθένας και νομίζω ότι αποκτήσαμε μία πιο σύνθετη ματιά ή τουλάχιστον διαφορετικές ματιές πάνω σε αυτή την πρόσληψη της κριτικής ταυτότητας. Βεβαίως μία ώρα δεν μας φτάνει με τίποτα. Εγώ, για παράδειγμα, όπως ετοίμαζα, ό,τι μπορούσα να ετοιμάσω, έχω γεμίσει ένα τετράδιο πανελληνίων. Δεν έδωσα πανελληνίες, αλλά έχω γεμίσει ένα τετράδιο πανελληνίων με θέματα και τουλάχιστον 20 ερωτήσεις. Ελπίζουμε σε μία άλλη συνάντηση να μπορέσουμε να τα πούμε. Όμως θεωρώ ότι είναι τιμή και για την κριτική ταυτότητα και την κριτική λογοτεχνία να κλείσω με δύο πολύ μικρά αποσπάσματα που έχω διαλέξει. Με αφορμή μια φράση του Χριστόφορου Λιοντάκη που βρήκα μέσα στα βιβλία της Νίκης, τώρα που τα ξαναδιάβαζα, ο οποίος λέει ότι η πολιτική γεωγραφία με ρογμές και η διαλεκτική τρικλίζει. Έχω την αίσθηση ότι αυτό ο μεγάλος Ηρακλειώτης Σουλητής αποτυπώνει εντελώς την εποχή μας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ένα κομμάτι από την Εροφίλη του Χορτάτζη και είναι από την πράξη τρίτη, σκηνή πέμπτη. Του πλούτου αχορταγιά, τη δόξα σπίνα, του χρυσαφιού ακριβιά καταραμένη, πόσα για σας νεκρά κορμιά από μήνα, πόση άδικη πολέμη σηκωμένη. Τη λύπηση μισάτε και κρατείτε μακρά τη δικαιοσύνη ζωρισμένη. Έχω την αίσθηση ότι από τα βάθη των αιώνων οι κριτικοί ποιητές, οι κριτικοί λογοτέχνες μας υπενθυμίζουν πολλά πράγματα σαν να έχουν γραφτεί όχι σήμερα αλλά αύριο. Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Να ευχαριστήσω την κυρία Λέα Γαλανάκη, την κυρία Νίκη Τρουλινού και τον κύριο Γιάννη Αλμπάτη, Μιχάλη Αλμπάτη,
Και επίσης ευχαριστούμε για την πολύ μεγάλη τιμή εξοχοντάτη Πρόεδρε της Δημοκρατίας.